Πρώτη φορά που σάλταρα και είπα θα πάω να κοιταχτώ λίγο γιατί δεν είμαι καλά. Ήταν στα παρασκήνια μιας παράστασης, λίγο περιμέναμε το τελευταίο σκηνή να τελειώσει για να βγούμε να υποκληθούμε. Και λέω, το νομίζω ήταν Τετάρτη, ήταν Τετάρτη και είχαμε και διπλή και Τετάρτη και Σάββατο, είχαμε διπλή και Κυριακή, ήταν μόλις είχα βγει από τη σχολή πρώτη μου παράσταση. Και λέω, αυτό είναι κοντά στην τρέλα που κάνω, δεν αντέχω πραγματικά. Ξανά έπαθα να πρόπερση σε μια παράσταση, έπαθα κρίση πανικού και επειδή έπρεπε να πάω στην παράσταση, όμως δεν γινόταν να μην πάω. Πήγα στη βελονίστριά μου και μου βάρεσε τρεις βελόνες από εδώ και τρεις από εκεί και πήγαινα με τις πινέζες και έπαιζα για να πάω. Άντε. Δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα σε χάπι, σε χημεία. Ψυχοθεραπεία έχεις κάνει. Πώς? Ψυχοθεραπεία. Ναι, βεβαίως. Έχει βοηθήσει αυτό σε αυτό το τομέα. Βοηθάνε. Βοηθάει. Το άγχος μου, ξέρεις, όταν ήμουν μικρή δεν είχα κάνει ποτέ one night stand που ήταν πολύ της μόδας όταν ήμασταν εμείς 18 χρονών. Από το φόβο μου, μείνω άλλος είναι βλάκας. Δηλαδή, μην το πρωί συνειδητοποιήσω ότι είναι μια βλάκα. Ξέρεις πόσο με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί να τρελαθώ. Όλα τα άλλα δεν με πειράζουν. Δεν πάω να μείνω αυτό. Άρα δεν έχεις κάνει ποτέ one night stand. Μία φορά πήγα να κάνουμε το Μάριο. Μας προέκυψε σχέση. Και με το Μάριο ξεκίνησε ως one night stand. Σχέση. Και ευτυχώς δεν είναι και βλάκας. Χριστέ μου, γιατί το παιδί μου πανέξυπνο το παιδάκι. Και ο Μάριος είναι έξυπνο παλικάρι. Ναι, πολύ ξυπνιός. Αυτό δεν σου αποκλείει ότι κάποιος που έχει κάνει σχέση ήταν πανίβλακας. Έχω, δηλαδή, πραγματικά έχω βρεθεί με διάφορους βλάκες στη ζωή μου όσο και σε σχέση. Πώς δηλαδή δεν το καταλαβαίνει ότι είναι βλάκας όσο και πάει κάνει σχέση. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνει. Ένα βράδυ σε ένα μπαρ που έχουμε πιει και οι δύο και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αν έχει πει ποτάρες. Σου λέω δεν έχει κάνει one night stand. Μόνο μία φορά και έκανε σχέση και παιδί. Πατρέπει. Η Σολομού είναι τρελή με την καλή έννοια. Μου είχε πει μία φορά στο Μάντ ότι ξεκινάει, έχει πρεμιέρα, ξεκινάει παράσταση, είναι κάπου με την Βελίνα Παπούλια κάπου παίζουν. Και με το που ξεκινάει σκόνται και φεύγει. Πού πήγε. Έφυγε από το θέατρο και την κυνηγούσαν στο πάρκινγκ. Έπαθε κρίση πανικού. Παθαίνει προφανώς συχνά κρίση πανικού και την κυνηγούσαν να τη φέρουν πίσω. Βγήκε κανονικά με τα ρούχα που θα φορούσε.